υποψήφια δήμαρχο, έτσι. Το ανακοινώνεται υποψήφια. Προφανώς. Επίσημα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Καλώς σήμερα. Ναι, οπότε, καλή πορεία. Ναι, και η προσφώνηση αποδεκτή. Ναι. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Ευχαριστώ. Ένα δελτίο τύπου, ανακοίνωση υποψηφιότητα στο Δήμο Σερών. Βαρβάρα Ζήση Μιτλιάγκα. Μιλάτε σε πρώτο πρόσωπο και μας εξηγείτε κάποια πράγματα. Θα περιμέναμε ίσως και μια πιο μικρή ανακοίνωση. Νιώσατε την ανάγκη πραγματικά να το δέσετε από όλες τις πλευρές. Αναφέρετε και τους στόχους σας, αναφέρετε και το τι ζητάτε και στο τέλος κλείνετε και με έναν ωραίο επίλογο που λέτε τι θέλετε να γίνει στις ερχόμενες εκλογές. Θέλουμε να μας τα πείτε βεβαίως και προφορικά όλα αυτά. Και πρώτο μου ερώτημα θα είναι, κυρία Μιτλιάγκα, εμείς μέχρι πρώτη μου σας ξέρουμε ότι θα ήσασταν υποψήφια βουλευτής. Μετά άλλαξε το κλίμα, σας βλέπουμε στον πρώτο βαθμό και σήμερα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Αυτή σας η αλλαγή, πού οφείλει? Αυτή η αλλαγή, καταρχήν, εντάξει, να πω το εξής, ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, νομίζω το ξέρετε, ασχολούνται με τα κοινά και εκτίθενται σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά, ο κόσμος δεν πέφτει αυτά σύννεφα. Πολλοί άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταπηδούν στην κεντρική πολιτική σκηνή και αντίστροφα νομίζω ότι αρκετός κόσμος και από τα τοπικά το έχει κάνει και θα το κάνει και είναι και απολύτως αποδεκτό και απολύτως φυσιολογικό. Να πω ότι εμένα η απόφασή μου ήταν να παραμείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή την φάση, να παραμείνω ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία απόφαση έχει και ως αποτέλεσμα να γίνει μια προσπάθεια, να δημιουργηθεί καταρχάς να πούμε ότι εσείς είστε εν ενεργεία δημοτική σύμβουλος, επομένως δεν είστε μακριά από το κομμάτι που διεκδικείτε. Σίγουρα είναι ένας χώρος με τον οποίο νιώθω μια εξοικείωση. Έχω μια εμπειρία, είμαι εν ενεργεία δημοτική σύμβουλος και είναι και ένα αντικείμενο, να το πω, δεν είναι... Καλά, δεν πέσατε και από πουθενά. Είναι μια ενασχόληση, ας πούμε, η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την καθημερινή τριβή με τα προβλήματα της πόλης που ζούμε και με τους συνανθρώπους μας, τους συνδημότες μας. Mm-hmm. Θα πω ότι ήταν μια προσωπική απόφαση, πολύ συνειδητή και πολύ μετά από αρκετή σκέψη να παραμείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση ενεργά. Και θα το κλείσω εκεί. Περιμένετε τώρα. Επειδή είστε σε μια παράταξη όπου πραγματικά έχετε περάσει τρικυμίες. Όταν λέτε προσωπική απόφαση, τι εννοείτε? Ότι δεν μιλήσατε με τον αρχηγό σας, ίσως να πάρετε ένα δαχτυλίδι ή τέλος πάντων να υπάρχει μια κατάσταση ότι ωραία, αποχωρεί ο αρχηγός, επομένως θέλω να συνεχίσω εγώ, επιθυμώ να συνεχίσω εγώ, να μιλήσετε με τους συναδέλφους σας? Από το Σεπτέμβριο και μετά, προφανώς και έγιναν αρκετές συζητήσεις και συνεχίζουν να γίνονται και υπήρξε και υπάρχει μια μεγάλη ζήμωση σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο στην παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μία προεκλογική χρονιά και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να προκύψουν όχι μία και δύο και τρεις και τέσσερις προσπάθειες ομάδων ανθρώπων που θα διεκδικήσουν το Δήμο Σερών. Άρα εσείς δεν έχετε δαχτυλίδι? Όχι, δεν έχω κανένα δαχτυλίδι. Δεν ξεκίνησε έτσι. Ήταν μια δική μου απόφαση μετά από παρένεση και συζήτηση με αρκετούς συνεργάτες και φίλους, είναι η αλήθεια. Δεν είναι μια ατομική προσπάθεια, είναι μια ομαδική προσπάθεια και το τονίζω και το ξεκαθαρίζω αυτό, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι αποκομμένη από το παρελθόν, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται στο παρελθόν. Έχει πολύ καινούριο κόσμο και ανθρώπους που με φρέσκια ματιά και φρέσκες ιδέες θέλουν να συμμετέχουν και να προσφέρουν στον τόπο μας. Είστε και ένας άνθρωπος, πέραν των άλλων, χαμηλών τόνων. Θέλω να πω, δεν σας είδαμε ποτέ να ορίεστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντα καταφέρνετε και κρατάτε την ψυχραιμία σας. Πριν μιλήσετε, πραγματικά μας δίνετε την εντύπωση ότι το σκέφτεστε πολλές φορές και όλα αυτά τα οποία λέτε τέλος πάντων είναι ήπια. Έτσι, δεν σας είδαμε ποτέ στα κάγκελα και να λέτε «μα δεν είναι έτσι αυτό». Έτσι σκοπεύετε να πορευτείτε και στο μέλλον, διότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά καιρούς έχουμε δει και σκηνές απειρού κάλους. Νομίζω ότι στις οποίες δεν συμμετείχατε εσείς βέβαια, αλλά τις είδαμε τις σκηνές αυτές. Έτσι θα πορευτείτε? Κοιτάξτε να δείτε.
αυτό που είναι ο κάθε άνθρωπος το βγάζει σε ό,τι κάνει. Είτε είναι η προσωπική του ζωή, είτε είναι η δουλειά του, είτε είναι η ενασχόλησή του με τα κοινά, με την πολιτική. Προφανώς και το προσωπικό μας αποτύπωμα, αυτό που είμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, το βγάζουμε σε ό,τι κάνουμε. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Δηλαδή, ακόμη και αν προσπαθήσεις να ξεφύγεις από τον εαυτό σου, νομίζω ότι αν δύσκολα θα σας δούμε να ορίεστε δηλαδή για κάτι το να οποίο... Να σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχουν θέματα για τα οποία έχω φτάσει σε σημείο να φωνάξω. Μπορεί σαν άνθρωπος να μην είμαι των έντονων αντιδράσεων, αλλά αυτή είμαι. Και ο καθένας καλείται να κριθεί για αυτό που είναι και αυτό που έχει να προσφέρει. Mm-hmm. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε αποδεκτοί και αρεστοί σε όλους. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος θα πει, όχι εγώ τι θέλω πιο να φωνάζει. Κάποιος άλλος θα πει ότι εγώ θέλω να είναι το ύφος διαφορετικό. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Δεν σεβαστές οι απόψεις, σεβαστή η κριτική, και αν δεν ακούμε και την κριτική δεν μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι, δεν το συζητώ. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο κάθε άνθρωπος πορεύεται με αυτό που, που ξέρει να κάνει, με αυτό που του βγαίνει και με αυτό που νιώθει καλά. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι το να φωνάζουμε και να οριόμαστε είναι ο μοναδικός τρόπος για να ασκούμε ουσιαστική αντιπολίτευση ή για να δίνουμε τις πραγματικές μάχες. Κύριε Μητιάγκα, έχετε πολύ γερό νευρικό σύστημα. Γι' αυτό έχετε και τα πιστεύω τα οποία έχετε. Ωστόσο, για να αποφασίσετε να ηγηθείτε μιας παράταξης, σημαίνει ότι κάτι δεν σας καλύπτει από τις υπόλοιπες, γιατί θα μπορούσαμε να σας δούμε να είστε και κάπου αλλού. Τι είναι αυτό που δεν σας καλύπτει, τι είναι αυτό δηλαδή που η Βαρβάρα Μητιάγκα λέει, εγώ θα είμαι υποψήφια δήμαρχος και θέλω να αφήσω στίγμα κάπου. Αυτό το κάπου πού είναι, τι θέλετε να αλλάξετε, τι σας ενοχλεί, τι είδατε να μην αλλάζει τόσα χρόνια. Το βασικό που μας ενοχλεί είναι οι νοοτροπίες. Νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες στη διαχείριση των κοινών. Νομίζω χρειάζεται μία άλλη αντιμετώπιση, διαφορετική αντιμετώπιση της όλης διοίκησης των τοπικών θεμάτων και ένα σχέδιο και ένα πλάνο για το πού θέλουμε να δούμε τον τόπο μας μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι εύκολη δουλειά, ούτε θεωρούμε ότι θα βγούμε και θα τα κάνουμε όλα σωστά ή τα ξέρουμε όλα. Νομίζω το αναφέρω και στην... το αναφέρω και στο δελτίο. Ναι, λέτε πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι, πραγματικά το δελτίο τύπου είναι μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση. Εντάξει, θεωρήσαμε και θεώρησα και προσωπικά, γιατί είναι μια προσωπική ανακοίνωση. Ακριβώς. Ότι τουλάχιστον πρέπει σε πρώτη φάση, να το πω, να δοθεί ένα στίγμα, να δώσουμε ένα στίγμα, να δώσω ένα στίγμα για το τι προσπαθούμε να εκφράσουμε. Και αυτό που προσπαθούμε να εκφράσουμε είναι πραγματικά μια αλλαγή νοοτροπίας, μια ομαδικότητα, μια συνεργατικότητα και ένα όραμα για την πόλη μας συλλογικό, το οποίο θα έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής σε όλες του τις εκφράσεις. Εσείς προέρχεστε και από μια οικογένεια όπου τα κοινά δεν έλειψαν. Ποτέ, ναι. Ακριβώς. Επομένως, ξέρετε και τις δύσκολες καταστάσεις, ξέρετε και τα εύκολα και τα καλά και τα χειροκροτήματα και τα χαμόγελα, αλλά ξέρετε και τα κλάματα. Αναφέρομαι και στον πατέρα σας, τον κύριο Ζήση Μητιάγκα. Άρα, θα ρω ότι ένα κομμάτι το μάθατε, το ζήσατε από νεαρή ηλικία. Εντάξει, σίγουρα ο τρόπος που μεγαλώνει ένας άνθρωπος και τα βιώματα που έχει επηρεάζουν και αυτό που γίνεται όταν μεγαλώσει. Οι αρχές είναι πράγματα που τα παίρνουμε από τους γονείς μας, από την οικογένειά μας, οι νοοτροπίες. Ναι. Εγώ, ναι, όντως, η συμμετοχή στα κοινά ήταν δεδομένο, όχι μόνο του πατέρα αλήθεια. Μου και της μητέρας μου. Ναι, σωστά. Και νομίζω ότι, ξέρω ότι αυτό με το οποίο γαλουχηθήκαμε και οι τρεις είναι ότι πάντοτε είναι καλύτερο να συμμετέχεις για να κάνεις κάτι παρά να είσαι απ' έξω και να γκρινιάζεις. Μπορώ να πω βέβαια ότι οι εμπειρίες δεν είναι πάντοτε ευχάριστες και αυτό
είναι κάτι που τυπώνεται σε έναν άνθρωπο. Εγώ, να πω την αλήθεια, για αρκετά χρόνια είχα μία αντιδραστικότητα. Εντάξει, ήταν και συνθήκες της ζωής διαφορετικές, τα παιδιά μικρά, άλλες οι προτεραιότητες, η δουλειά να τρέχει, χωρίς βοήθεια, η μητέρα μου έφυγε εδώ και 10 χρόνια. Το ενδιαφέρον υπήρχε πάντοτε, οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες. Και πολλές φορές στο παρελθόν μπορώ να πω ότι κάποιες εμπειρίες μπορεί να λειτουργήσαν και λίγο αποτρεπτικά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για κάθε άνθρωπο, και αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας να συμμετέχουμε στα κοινά, να κάνουμε μια προσπάθεια πέρα από το ατομικό καλό και για το συλλογικό καλό, με ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας και με ό,τι μετερίζει του αναλογεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να καθόμαστε απ' έξω και να ασκούμε κριτική και να γκρινιάζουμε και να λέμε τι δεν πάει καλά και εκείνο δεν μ' αρέσει και το άλλο δεν μ' αρέσει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Η διεκδίκηση της ψήφου είναι πολύ δύσκολη και μάλιστα θα ρω ότι στη σημερινή εποχή έχει γίνει ακόμη δυσκολότερη. Καθώς υπάρχει και η δυσπιστία και από την άλλη τρέχουν τόσο πολύ όλα που δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να τα προλάβει. Επομένως δεν ξέρω πώς θα πορευτείτε εσείς. Δηλαδή πώς το βάλατε στο μυαλό σας μέσα και πώς το οργανώσατε. Γιατί οι συνεργάτες συνεργάτες, αλλά η τελική απόφαση δική σας. Δεν είπαμε ότι για όλα αυτά ο Δήμαρχος τα παράπονα στο Δήμαρχο. Προφανώς. Άρα ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος έχει το τελικό πρόσταγμα. Έτσι είναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Όπως δίνει και το στίγμα και παίρνει και τα εύσημα, παίρνει και την. Και την αποτυχία. Και την αποτυχία. Αποδεκτό. Όλα είναι αποδεκτά. Είναι μέσα στις φυσιολογικές λειτουργίες. Θα κριθούμε, και εγώ θα κριθώ και οι συνεργάτες μου θα κριθούν από ποια θέση προκύψει τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όμως για τη λειτουργία της δημοκρατίας να υπάρχει συμμετοχή, να υπάρχει συλλογικότητα. Μπορούν να γίνουν πολύ σπουδαία πράγματα αν υπάρχει διάθεση συνεργασίας και διάθεση δουλειάς. Στο καλωσόρισμα είπα ότι θα έχουμε και άρωμα γυναίκα σε αυτές τις εκλογές. Αυτό βλέπετε να δημιουργεί κάποια ζητήματα? Εννοείται για μένα προσωπικά ή για την εικόνα του συνδυασμού? Όχι, όχι. Για τον συνδυασμό αφήστε τον λίγο αργότερα να το συζητήσουμε. Εντάξει, για... Δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε πολλές υποψήφιες για τη θέση του Δημάρχου. Όχι, η αλήθεια είναι ότι η πολιτική συνεχίζει να είναι ένα ανδρικό σπορ κατά κύριο λόγο, αν και τα τελευταία χρόνια γενικώς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχει, νομίζω, αρκετά μεγαλύτερη γυναικεία συμμετοχή. Αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών. Εντάξει, οι γυναίκες και κυρίως, χωρίς να θεωρηθώ ρατσίστρια, οι μητέρες θα έλεγα, γιατί ο χρόνος είναι λίγο πιο περιορισμένος. Απόλυτο δίκιο έχετε. Και υπάρχει και αυτή η λογική ότι... Τι να πρωτοπρολάβω, τι να πρωτοκάνω, τι να πρωτοφύσω. Κανένας ποτέ δεν ρώτησε κάποιον άντρα στην πολιτική πού αφήνεις τα παιδιά σου, ενώ τις γυναίκες το πρώτο που σε ρωτάνε είναι πού αφήνεις τα παιδιά σου, ας πούμε. Τι ηλικία έχουν τα παιδιά σας, κυρία Μητλιάνγκα, σήμερα? Η μεγάλη μου κόρη είναι 17,5, είναι τρίτη ηλικίου, και ο μικρός μου γιος είναι 12 στα 13, θα πηγαίνει πρώτη γυμνασίου. Δύσκολες ηλικίες. Πάντοτε είναι δύσκολες ηλικίες. Είναι, νομίζω ότι ο ρόλος της μητρότητας σε μια γυναίκα είναι βασικός, ανυπέρβλητος, είναι ο βασικότερος ρόλος της ζωής της. Είναι, θα είναι μια ζωή από τότε που γίνεται μητέρα. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες σήμερα προσπαθούμε να ισορροπήσουμε σε πολλούς ρόλους, και στο επάγγελμα και στη μητρότητα και στο σπίτι και στην κοινωνική μας ζωή και στην έκθεση στα κοινά και τη συμμετοχή στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι είναι ηρωικό, δεν το θεωρώ έτσι, δεν κάνω κάτι πολύ διαφορετικό από πολλές γυναίκες που ασχολούνται με την πολιτική. Νομίζω με μια σωστή συνεργασία. Μόνες τους ξέρουν και εκείνες τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, για να τα λέμε όλα τώρα. Εντάξει, δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Μια γυναίκα στο στίβο της πολιτικής δεν μπορεί ποτέ να ανταγωνιστεί τους άνδρες από πλευράς χρόνου. Βλέπετε. Να το πούμε. Μόνες τους ξέρουν. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι αποτρεπτικό. Νομίζω ότι έχουμε οι γυναίκες την τάση να παίρνουμε αρκετά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη και να προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Με ποιους συζητήσατε πρώτα την απόφασή σας?
Νομίζω με τους δικούς μου ανθρώπους. Ωραία. Βγάζω την οικογένεια. Πάμε παρακάτω. Με ποιους? Δεν... Δηλαδή δεν αναφέρομαι στο σύζυγο, τα παιδιά, τον πατέρα ή τα αδέρφια. Τα αφήνω έξω τα άτομα αυτά. Εντάξει, κάποιους ανθρώπους δικούς μου που εμπιστεύομαι, που συνεργάζομαι, που έχουμε κοινή πορεία, που έχουμε... Που είστε μαζί και σήμερα στο συνδυασμό του κυρίου Φωτιάδη. Και κάποιους ναι και κάποιους εκτός. Ναι. Θα δώσετε συνέντευξη τύπου, θα δούμε κάποιους συνεργάτες σας να κάθονται δίπλα σας. Φυσικά, θα γίνει και αυτό. Έχουμε χρόνο για όλα αυτά. Νομίζω μετά τις γιορτές, εκείνο που έχει σημασία... Α, τώρα ρίξατε μόνο το σπόρο δηλαδή εσείς. Ανακοινώνετε ότι είμαι υποψήφια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κυκλοφορεί... Αφήστε την κυκλοφορία, κυρία Μπιάνγκα, από το στόμα σας να τα ακούσουμε. Ακριβώς όμως, επειδή αυτά που κυκλοφορούν πρέπει να επιβεβαιώνονται ή να διαψεύδονται και έτσι πρέπει για μια σωστή πολιτική λειτουργία, θεωρήσαμε από κοινού με όλη την ομάδα ότι είναι σωστό να γίνει μια ανακοίνωση για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και... και σούσουρα να το πω για το τι συμβαίνει και τι θα κάνει ο ένας και τι θα κάνει ο άλλος. Τουλάχιστον εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Άρα τώρα κάποιοι μπορεί να λένε δηλαδή ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος ή υποψήφια με την Βαρβάρα Μητλιάνγκα, αυτό λέτε? Αυτά είναι τα σούσουρα τα οποία ουσιαστικά βγαίνετε εσείς και λέτε εδώ υπάρχει υποψηφιότητα, άρα είμαι ή δεν είμαι. Νομίζω ήδη εδώ και ένα μήνα που και έχει ληφθεί απόφαση και κυκλοφόρησε κατά κάποιο τρόπο, γιατί εντάξει, σε μια μικρή κοινωνία ζούμε, ότι και εμένα έχουν φτάσει στα αυτιά μου πάρα πολλές εκτιμήσεις, ότι όχι θα κάνει αυτό, όχι θα κάνει εκείνο, για μένα εννοώ προσωπικά, ότι όχι την έβαλε ο τάδε, ότι όχι, ναι. Α, σας έβαλαν κιόλας. Α, γιατί εντάξει, έχουν ακουστεί, έχουν ακουστεί πολλά. Σας είπα, εμείς μείναμε στο ότι θα ακουστούμε ακόμη περισσότερα, αλλά είναι αποδεκτό. Είναι αποδεκτό. Ωραία. Ναι. Κάποια καλοπροαίρετα, κάποια κακοπροαίρετα, πάντοτε υπάρχουν αυτά. Αλίμονον μου λέγατε ότι δεχόσαστε μόνο καλοπροαίρετα σχόλια. Αλίμονον αν δεχόμασταν και μόνο καλά σχόλια. Εντάξει, με τα χωριά τι θα κάνετε, κυρία Μητλιάνγκα, γιατί και αυτά είναι πολλά. Εννοείται ότι είναι πολλά. Οπότε... Υπάρχουν και εκεί άνθρωποι, υπάρχουν κάποιες, έχουν γίνει ήδη κάποιες επαφές. Έχουμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Ναι, γιατί αλλάζει και ο νόμος πια και θαρώ ότι θέλει περισσότερους και είναι και λίγο πιο σφιχτό τώρα το σχήμα. Ναι, είναι λίγο πιο σφιχτό το πλαίσιο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο καινούριος νόμος δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν μας τρομάζει αυτό. Θα την κάνουμε την προσπάθεια και θα έχουμε μια συντεταγμένη και σωστή παρουσία στις δημοτικές εκλογές. Εσείς γιατί αποφασίσατε να τα πείτε τώρα, για να σταματήσει όλη αυτή η ψιλοκουβέντα έξω, ή όχι, γιατί όχι, πιθανότατα όχι, να είχατε όχι, και κρούσεις και για να ξεκαθαρίσετε το σκηνικό? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ήθελα και έπρεπε να ξεκαθαρίσω το σκηνικό, δεν το συζητώ. Κατά δεύτερον, πρόκειται για συζητήσεις και αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ και κάποιο καιρό και γίνονται κάποιες κινήσεις. Και θεωρήσαμε ότι πρέπει αυτό κάποια στιγμή να επικοινωνηθεί, να το επικοινωνήσουμε και στον κόσμο. Τώρα που παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή θα σας δούμε μέσα στις γιορτές να κάνετε και κάποιες επισκέψεις σε κάποια σημεία εδώ στον κύκλο της πόλης ή ακόμα και στα χωριά. Ξεκινάτε δηλαδή αυτή την... Έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Α, ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι είναι... Έχετε πυρήνες, θέλω να πω, και στα χωριά. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα επεκταθώ, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της σημερινής ανακοίνωσης και της... Εντάξει, να μην ξέρουμε αν έχετε επαφή. Αν είστε ξεκομμένοι από τον κόσμο και δεν ξέρετε τι γίνεται έξω από την πόλη, να μην μας το πείτε και αυτό. Σε μια μικρή κοινωνία ζούμε. Προφανώς, ένας συνδυασμός που δημιουργείται και ξεκινάει, έχει τις επαφές του, έχει τους ανθρώπους και ξεκινάει και γίνεται αυτή η προσπάθεια. Πολιτική, καταρχάς έχετε βγάλει όνομα στην παράταξη? Έχετε όνομα? Δεν θα ανακοινώσουμε κάτι ακόμη. Α, δεν ανακοινώνετε μετά κάτι. Τις πολιτική ταυτότητα έχετε? Κομματική, συγγνώμη, πολιτική έχουμε όλοι. Κομματική ταυτότητα έχετε? Όχι, δεν έχουμε κομματική ταυτότητα. Οι κομματικές ταυτότητες του καθενός είναι αποδεκτές και γνωστές τις περισσότερες φορές και σεβαστές. Είναι στη λειτουργία της δημοκρατίας μας τα κόμματα και οι πολιτικές πεποιθήσεις δεν είναι και κακές. Υπάρχει
υπάρχει όμως η κοινή αντίληψη ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν μένουμε στα κομματικά στεγανά. Ναι. Κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Κύριε Μητλιάγκα, πολύ γύρω-γύρω μου το φέρνετε. Εντάξει, σας ξέρουμε, μας ξέρετε, γνωριζόμαστε. Εντάξει, ναι, μικρή κοινωνία. Νομίζω ότι κανένας μας δεν έκρυψε ποτέ τις πεπιθήσεις του. Επομένως, αν σας φωνάξει κάποιος και σας πει ότι ξέρετε, σας δίνουμε και εμείς τη στήριξή μας. Εσείς θα πείτε ευχαριστώ πολύ, εγώ δεν θέλω κομματικές ταυτότητες ή καλοδεχούμενοι οι πάντες, ελάτε να αγωνιστούμε για κάτι καινούριο. Εφόσον οι άνθρωποι, εμείς θέλουμε να μας στηρίξουν οι άνθρωποι. Το τι θα κάνουν τα κόμματα που λειτουργούν στον Μπορείς Δήμο μας. Μπορείς να σας φωνάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και να σας πει ότι εμείς θέλουμε να μας εκπροσωπήσετε. Να κάθε κόμμα έχει τη δικιά του λειτουργία, έχει την εκλεγμένη του εκπροσώπηση, την ομαρχιακή κτλ. Τι αποφάσεις θα πάρει το κάθε κόμμα, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται μια κομματική προσπάθεια. Εντάξει, προφανώς και ανήκουμε Είστε σε κάποιους χώρους. Ναι, προφανώς και είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Όλοι μας. Ναι. Φανερά ή κρυφά, όλοι ανήκουμε κάπου. Δεν είναι κρυφό και δεν είναι και κακό. Ναι. Είναι αποδεκτό, είναι σεβαστό. Δεν θα δεχτείτε όμως ταμπέλα, μου λέτε. Όχι, δεν θα δεχτώ ταμπέλα. Δεν ξεκινάμε με ταμπέλα. Ναι. Το όνομα θα είναι δύο λέξεις. Δεν θα σας πω κάτι άλλο, όχι. Δεν θα μου πείτε, όχι. Τόσο σφιχτά το πάτε. Δεν θα ξεφύγω από την κοινή απόφαση για το τι θα είναι η σημερινή ανακοίνωση. Ναι, σίγουρα. Το πιστεύω αυτό. Το αποφασίζαμε και το σέβομαι. Μου ήρθατε πολύ σφίγγα. Ωστόσο, διεκδικείτε να αναλάβετε τα ηνία ενός Δήμου που τα οικονομικά του δεν είναι και τόσο άριστα. Θέλω να πω, έχετε και κάποια νομικά πρόσωπα που τέλος πάντων έχουν πολλά ανοίγματα και παίζουμε με εκατομμύρια. Αυτό σας φοβίζει καθόλου? Θα χρειαστεί δηλαδή να διαβάσετε κάποια πράγματα 2 και 3 φορές για να κατανοήσετε πού είναι τα μελανά σημεία? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή να σας πω ότι εγώ ήρθα να σώσω το Δήμο και τα ξέρω όλα, δεν θα σας το πω. Αυτό δεν θα τα ακούσετε από μένα. Αλλά το να μου πείτε προφανώς, ότι θα αναλάβουμε και μια ΔΕΙΑ όπου ξέρω εγώ έχει κάποια εκατομμύρια ανίσπρακτα, απόλυτη... το ξέρετε γιατί είστε και ενεργεία λέμε. Προφανώς και έχουμε απόλυτη συνείδηση των προβλημάτων που υπάρχουν, mm-hmm. προφανώς και γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Κανένας δεν είπε ότι είναι παιδική χαρά ο Δήμος Ερών και οποιοδήποτε Δήμος. Χαίρομαι που δεν είναι αυτό. Μια εύκολη ιστορία και νομίζω ότι αυτό που το λέω και στην ανακοίνωση είναι κυρίως θέμα ευθύνης. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ότι διαχειριζόμαστε κάτι εύκολο και λέμε εντάξει τώρα ξαφνικά ας πούμε θα γίνουν όλα διαφορετικά και όλα καλά. Ναι. Είναι δύσκολη η διαχείριση. Είναι δύσκολη. Συνεργάτες που να γνωρίζουν. Θέλει ανθρώπους που γνωρίζουν. Ναι, θέλει αυτό. Μελέτη. Mm-hmm. Θέλει ανοιχτά αυτιά. Θέλει συνεργασία με τις υπηρεσίες. Ο Δήμος είναι μια τεράστια υπηρεσία η οποία ήταν εκεί, είναι και θα είναι εκεί ασχέτως με το πώς, το ποιος εκλέγεται ως Δημοτική Αρχή. Οι Δημοτικές Αρχές έρχονται και παρέρχονται. Σήμερα είναι η Δημοτική του κυρίου Χρυσάφη. Παλιότερα ήταν κάποιες άλλες Δημοτικές Αρχές. Ναι. Ο Δήμος όμως είναι εκεί και πρέπει να έχει μια συνέχεια. Νομίζω ότι το στίχημα του καθενός που αναλαμβάνει αυτή την τιμητική θέση του να διοικήσει το Δήμο είναι να καταλάβει ότι καλείται να είναι ο άρχοντας μιας πυραμίδας, ενός Μητροπολιτικού Δήμου, τον οποίο οφείλει να τον αφήσει στον επόμενο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκε. Το στίγμα σας ποιο είναι, τι θέλετε να αφήσετε εσείς, γιατί δεν μπορεί. Ο κάθε υποψήφιος έχει ένα όραμα για αυτό το Δήμο και κατά καιρούς, κατά τετραετίες δηλαδή, έχουμε ακούσει αρκετά οράματα τα οποία δεν τα είδαμε τελικά να γίνονται πραγματικότητα. Ότι... Εσείς έχετε κάποιο όραμα μέσα σας. Εκείνο που ότι θέλω να κάνω αυτό, θέλω να φτάσω εκεί. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να δω κάποια στιγμή στο Δήμο μας, ασχέτως αν είμαι εγώ μπροστά ή όχι, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο στο οποίο όλη η κοινωνία και όλοι οι φορείς θα πρέπει να συμφωνήσουν. Είναι μια πόλη όπως μας αξίζει, δηλαδή μια ανθρώπινη πόλη, δορυφόρος Θεσσαλονίκης, μια πόλη που χαίρεσαι να ζεις, με ποιότητα ζωής για την οικογένεια και για τις κοινωνικές δραστηριότητες. Εντάξει, το καταλαβαίνω και θα μου πείτε ότι είναι μια πολύ γενική αναφορά. Καθόλου ίσα ίσα αυτό που λέτε. Εγώ το πιστεύω ότι είμαστε ένας τόπος και ένας Δήμος που αξίζει κανείς
να μείνει εδώ, η γιατί έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Προσφέρει μια ποιότητα ζωής, την οποία δεν την βρίσκεις εύκολα σε μεγαλύτερες πόλεις. Έχετε δίκιο. Και έχει και το καλό. Μελέτες στα πανεπιστήμια το έχουν δείξει ότι έχει και ένα μέγεθος. Έχει το μέγεθος του Δήμου αυτή τη στιγμή, γιατί και τα χωριά που λειτουργούν ως δορυφόροι, ας το πω, της πόλης, εξού και η ενοποίηση του Δήμου, είναι άνθρωποι που πολλοί από αυτούς εργάζονται στην πόλη και απλά μπορεί να μένουν κάπου αλλού. Νομίζω ότι όλος ο Δήμος, αυτό που πρέπει να προσφέρει στους ανθρώπους που επιλέγουν και στη νέα γενιά που επιλέγει να παραμείνει εδώ, είναι μια ποιότητα ζωής με επίκεντρο τον άνθρωπο, τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Μια πόλη που χαίρεσα να ζεις. Αναφέρατε και τα πολιτιστικά. Να. Τεχνοκράτες έχετε δίπλα σας, τα έχετε δίπλα σας, γιατί... Σε κάθε τομέα... Απαραίτητη και αυτή, σε τελικά. Κάθε τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τους ειδικούς. Εγώ κάνω ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά, για παράδειγμα, μπορώ να έχω άποψη και επιστημονική για κάποια πράγματα. Όσον αφορά κάποια άλλα πράγματα, οφείλω να ακούσω τους ανθρώπους που είναι ειδικοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι βασική αρχή, ότι για κάθε τι που γίνεται, πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν. Απόψεις φυσικά και έχουμε όλοι και οφείλουμε, αφού ακούσουμε και αφού αφουγκραστούμε και αφού προσπαθήσουμε να, ας το πω, να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το αντικείμενο, να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και τις σωστές συμβουλές από τους ανθρώπους που είναι ειδικοί ο καθένας στον τομέα. Η οικογένειά σας, τι σας είπε όταν είπατε εγώ πάω για δήμαρχος? Εννοείται για την στενή μου οικογένεια, τον σύζυγό μου οικογένεια και τα παιδιά. Βέβαια. Ναι, γιατί υπάρχει και ευρύτερη οικογένεια. Όχι, όχι, η στενή οικογένεια, τι είπε. Η στενή οικογένεια. Καταρχάς, τι είπαν τα ίδια τα παιδιά? Εντάξει, τα παιδιά. Η μαμά θα είναι υποψήφια δήμαρχος. Κοιτάξτε να και τα, τι, τα πώς. Τα παιδιά καταρχήν θεωρούν και γνωρίζουν ότι οι γονείς έχουν μια κοινωνική δραστηριότητα, ένα επάγγελμα και ασχολούνται και με τα κοινά. Ναι. Είναι αποδεκτό. Άρα είναι δουλεμένα, δεν, θέλετε εγώ, να πείτε. Εγώ προσωπικά, κοιτάξτε να δείτε, προσωπικά προσπαθώ να αφήνω τα παιδιά έξω από όλο αυτό. Δεν γίνεται, κάνετε κάποιες συζητήσεις. Προφανώς και κάνουμε κάποιες συζητήσεις, όπως κάνει και κάθε οικογένεια. Ακριβώς, δεν κλείνουν τα αυτιά τους τα παιδιά. Ναι. Ακούνε λοιπόν ότι η μαμά πάει για υποψήφια. Νομίζω ότι σαν οικογένεια συζητάμε πολύ και ανταλλάσσουμε απόψεις. Ο σύζυγος τι είπε? Ο σύζυγος, στο πρώτο άκουσα. Ο σύζυγος με στηρίζει σε όλες μου τις αποφάσεις, όπως και εγώ τον έχω στηρίξει στις δικές του. Νομίζω ότι, και θα πω ότι έχω την τύχη, γιατί είναι και θέμα τύχης, να έχουμε μια πολύ ισότιμη Έχει σχέση. Έχει δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι θέμα τύχης, ακριβώς. Τον στηρίζω και με στηρίζει σε αυτά που αποφασίζουμε. Προφανώς κάποιες αποφάσεις που επηρεάζουν την οικογένεια τις παίρνουμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει κυρίως να υπάρχει και θεωρώ τυχερή ότι υπάρχει είναι ο αμοιβαίος σεβασμός στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αποφασίζει να λειτουργήσει λοιπόν, προσωπικά. Άρα, εν κατακλείδη, κλείνουμε. Βαρβάρα Μητιάγκα, υποψήφια. Όνομα συνδυασμού δεν ανακοινώνουμε, λέμε ακόμα. Τίποτα άλλο δεν ανακοινώνουμε. Όχι. Μου λέτε ότι θέλω να κάνω ανθρώπινο το Δήμο. Το κρατάω και αυτό. Αυτό είναι το όραμά σας. Θέλετε όλα να γίνουν πιο ανθρώπινα. Τις δυσκολίες μου λέτε ότι τις γνωρίζετε. Μου είπατε δαχτυλίδι από τον κύριο Φωτιάδη, την παράταξη που ανήκετε σήμερα δεν πήρατε. Όχι. Δεν ξέρω αν ο κύριος Φωτιάδης θα σας βοηθήσει προεκλογικά. Αν δηλαδή θα είναι ένας από αυτούς που θα βρίσκονται μέσα στα γραφεία και που θα παίρνετε αποφάσεις και θα γίνονται διορθώσεις. Ο κύριος Φωτιάδης, έχουμε συνεργαστεί, συνεχίζουμε να στηρίζει την προσπάθεια. Α, στηρίζει την προσπάθεια. Ωραία. Δεν μου λέτε ακόμα ποιοι από το σημερινό συνδυασμό θα είναι κοντά σας. Όχι. Όχι. Το ξέρετε και δεν το λέτε ή δεν το ξέρετε ακόμη? Το ξέρω. Πολύ μυστικότητα πάντως. Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Να πούμε κάτι. Οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη του κ. Φωτιάδη, εκλέχθηκαν σε μια παράταξη που είχε έναν αρχηγό, τον κύριο Στέφανο Φωτιάδη. Ναι. Δεν εκλέχθηκαν με αρχηγό εμένα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν
αν θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους, πώς θέλουν να τη συνεχίσουν και αν θέλουν να συμπαραταχθούν σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται. Εγώ αυτό το σέβομαι, έχω μιλήσει με όλους τους, τους το έχω δηλώσει, ο καθένας είναι, θα πάρει τις αποφάσεις του, οι περισσότεροι τις έχουν ήδη πάρει. Θέλω να γίνει αντιληπτό ότι από μένα αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και δεν ούτε το λέω γιατί υπονοώ κάτι, ούτε γιατί θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις. Είναι το πώς νιώθω εγώ σαν άνθρωπος και το πώς έχω αποφασίσει να πορευτώ και μέχρι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σεβόμενη την ομάδα με την οποία εκλέχτηκα. Είναι θέμα βασικών αρχών για μένα. Ωραία. Εγώ μένω σε αυτά τα οποία λέτε, γιατί το μυαλό μας πάει σε πολλά έτσι όπως εκφράζεστε. Και επειδή ακριβώς σας γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι τίποτα δεν λέτε τυχαία. Επομένως, ότι έχετε μιλήσει με όλους, αλλά φυσικά ουσιαστικά. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους που ενημερώθηκαν για τη δική μου την απόφαση. Ωραία. Και να περιμένουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου, όπου ίσως να ακουστούν και κάποιες αρχές ή ακόμα προφανώς, και το όνομα της παράταξης μετά τις γιορτές. Όλα θα γίνουν μετά τις γιορτές. Έχουμε το χρόνο μας. Θα τα πούμε όλα με τον καιρό τους. Καλά. Ενδιάμεσα, μην μας απαγορεύσετε να μιλάμε μαζί σας όμως άμα προκύψει θέμα. Να σας πω την αλήθεια, γιατί πολύ πάγο μας βάλατε, κύριε Μητιάνκα, σήμερα. Όχι, δεν σας έβαλα καθόλου πάγο. Ίσα-ίσα που είπα και πάρα πολλά για πρώτη μέρα. Έκανα μια ανακοίνωση. Εντάξει, κύριε Μητιάνκα, δεν πέσατε και από πουθενά. Δηλαδή, αν προφανώς δεν έπεσε από πουθενά και προφανώς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Απλά επιβεβαιώνουμε με μια επίσημη ανακοίνωση αυτό που ήδη η κοινωνία μας το ξέρει και κανείς δεν το αρνείται, ότι υπάρχει μια προσπάθεια, δημιουργούμε μια δημοτική παράταξη και θα έχουμε παρουσία στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το καλύτερο. Ευχαριστώ καλή πορεία. Πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί είναι δύσκολη η πορεία σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όχι για εσάς μόνο. Γενικώς για όλους. Για όλους. Είναι λίγο δύσκολο το σκηνικό. Κάτι έχουμε χάσει θαρρό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Πάμε σε μικρή διακοπή. Με μικρές αλλαγές.